Ουσιαστικά δεν είχαμε κάποια καινούργια απόφαση, απλώς γιατί ήταν λυμένες όλες αυτές οι αποφάσεις, απλώς είχαμε, θα έλεγα, μια άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων. Και πιστεύω, φύση αισιόδοξος, ότι μάλλον μέχρι τέλος του Ιούνιου θα έχουν λήξει αυτά, μέσα στο ερχόμενο δεκαήμερο 15, μπορεί να συμπτώσει όντως μέχρι 15 Ιούνιου, δηλαδή στον επόμενο μήνα, θα λειτουργεί ο σταθμός της Μάρθας, θα υπάρχουν τα ασθενοφόρα που προβλέπονται, προσωπικό το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει το σταθμό στα πλαίσια της, αν θέλετε, της όλης ενίσχυσης συνολικά του συστήματος, δημόσιου συστήματος υγείας, του ΕΚΑΒ στη συγκεκριμένη. Δώστε μας λοιπόν τώρα τα φώτα σας και τις πληροφορίες στο πρακτικό μέρος της ιστορίας. Μέχρι τις 15 θα λειτουργήσει αυτός ο τομέας του ΕΚΑΒ στη Μάρθα, πώς θα είναι στελεχωμένος και τι θα γίνει επίσης και με τη Βιάνο, το κέντρο υγείας Βιάνου, που χρειάζεται και αυτό ενίσχυση. Κοιτάξτε, όχι. Ουσιαστικά αυτή η απόφαση για τη Μάρθα είχε ληφθεί πολύ παλιότερα. Δεν είναι τωρινή δηλαδή. Και δεν ήταν μόνο για τη Μάρθα, είχαμε μέσα στα προηγούμενη διοίκηση τη ΔΥΠΕ. Εσείς ήσασταν διοικητής τότε. Ακριβώς. Ως διοικητής της ΔΥΠΕ, μαζί σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και στα πλαίσια της μελέτης του χάρτη υγείας της Κρήτης, είχαμε δει κάποιες θέσεις που με βάση το που υπάρχουν τα κέντρα υγείας, που υπάρχει ο πληθυσμός και όλα αυτά τα πράγματα, έπρεπε να δημιουργούν τομείς του ΕΚΑΒ που αυτό θα μας βοηθούσε στην κάλυψη συνολικά του πληθυσμού. Για παράδειγμα. Ο σταθμός της Μάρθας δεν είναι μόνο για τη Βιάνο. Ο σταθμός της Μάρθας είναι στο μέσον της απόστασης κέντρου υγείας Βιάνου και κέντρου υγείας Χάρακα, που πέρα από το ασθενοφόρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και το προσωπικό που υπάρχει στο κέντρο υγείας της Βιάνου και το κέντρο υγείας του Χάρακα, αντιλαμβάνεσαι ότι ένα ασθενοφόρο που θα πάει από το κέντρο, από τη Μάρθα, μειώνει την απόσταση της παρέμβασης σε κάποιο χωριό στον δρόμο για το Χάρακα ή σε κάποιο χωριό στην Έμπαρο ή στα υπόλοιπα χωριά που είναι απομακρυσμένα του κέντρου υγείας της Βιάνου. Αντίστοιχα είναι και άλλες οι αποφάσεις για τους υπόλοιπους τομείς. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά, πρέπει να κατατεθούν κάποιες αποφάσεις, πρέπει να πάρει ΦΕΚ από την διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αυτές τις πλευρές είδαμε σήμερα, δεν είχαμε να συζητήσουμε. Πόσο ασθενοφόρο θα είναι στη Μάρθα δηλαδή και τι προσωπικό θα έχει? Θα είναι τουλάχιστον δύο, έχουμε καταρχήν τα τρία άτομα, αλλά προβλέπεται θα είναι τρία άτομα που θα είναι καταρχήν στο κέντρο υγείας της Βιάνου, αλλά προβλέπεται να έχουμε ένα σύνολο γύρω στα 100 άτομα, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο αυτή τη στιγμή, που θα προσληφθούν στο ΕΚΑΒ για αυτούς τους τομείς, από το ΕΚΑΒ για αυτούς τους τομείς, και θα έχουμε μάλιστα και μια, πέρα από την εκπαίδευση που έχουν αυτοί σαν διασώστες, θα έχουμε και μια ταχύρυθμη, να το πω, ένα ταχύρυθμο φρεσκάρισμα των γνώσεών τους, αυτό είπε ο Υπουργός, που θα γίνει από την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ στο προσωπικό που θα δουλέψει άμεσα στο ΕΚΑΒ της Κρήτης. Υπάρχουν νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει και με το κέντρο των τομέας των Καβρόχανιών, αναφορικά πάντα με το ΕΚΑΒ? Είναι και αυτός ένας από τους τομείς που θα λειτουργήσει ακριβώς. Έχει να καλύψει, αυτός θα καλύψει ένα κομμάτι των Ανατολικών Χανίων και ένα κομμάτι του Δυτικού Ρεθύμνου. Πάλι, φανταστείτε ένα ασθενοφόρο να φεύγει από το νοσοκομείο του Ρεθύμνου προς τα Χανιά, στην περιοχή του Ρεθύμνου. Ενώ από το σημείο που έχει στηθεί ο σταθμός αυτός, αντιλαμβάνεστε, φεύγει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παίρνει τον άρρωστο και πάει στο νοσοκομείο. Είναι πιο γρήγορη η παρέμβαση. Μάλιστα. Καταλάβατε. Αντίστοιχο. Αντίστοιχο του παραγνώματος που σας είπα πριν για τη Βιάνο. Το κατάλαβα. Δώστε μας μια διευκρίνηση ακόμα. Αυτά τα 100 άτομα προσλήψεις. Δεν θυμάμαι τον αριθμό, μην παραξηγηθώ για τον αριθμό. Βέβαια είναι 100, μπορεί να είναι 90, μπορεί να είναι 85. Αυτά τα άτομα κατά αποκλειστικότητα έρχονται πού? Στην Κρήτη, στο ΕΚΑΒ Κρήτη ή σε όλη την Ελλάδα? Για την Κρήτη μιλάτε. Για το ΕΚΑΒ Κρήτη. Πόσο άμεσα αυτό θα το δούμε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία της πρόσληψης αυτού του προσωπικού και της κατανομής του στους τομείς του ΕΚΑΒ. Είναι τα καινούργια ασθενοφόρα που, αν το θέλετε, είναι στη φάση της παραλαβής τους, δεν έχουν παραλυφθεί και τα 25, που αυτά απαιτούν πλήρωμα, δεν έρχονται μόνα τους, δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα. Και υπάρχουν διάφορα θέματα εδώ σχετικά, δηλαδή είναι το θέμα της αντικατάστασης των παλιών. Είναι το να δούμε την επιλογή κάποια ασθενοφόρα που πρέπει να πάνε στις περιοχές, είναι ειδικά εξοπλισμένα, για να πάνε στις περιοχές που αποκλείονται το χειμώνα από το χιόνι. Μιλάμε για το κέντρο υγείας των Αναγείων, μιλάμε για το κέντρο υγείας στο Ροπέντε του Λασιθίου, μιλάμε για τη Βιάνο.
που επίσης αποκτήεται από το χιόνι. Μιλάμε για τα σφακιά και το οροπέδιο του Ασκήφου. Η Αγία Βαρβάρα επίσης αποκτήεται και έχει πρόβλημα κάποιες φορές με το χιόνι. Ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν, πώς πάμε, πώς θα δούμε την όλη διάταξη. Κάποια ασθενοφόρα πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία, που θα αποσυρθούν ούτως ή άλλως, θα χρησιμοποιηθούν σαν ανταλλακτικά για τα υπόλοιπα. Η επισκευή των υπαρχόντων, το πού θα εμπλουτιστούν, σε ποιοι τομείς ή ποια κέντρα υγείας με καινούργια ασθενοφόρα και πάει λέγοντας. Καταλαβαίνετε, είναι ένα πλέγμα αποφάσεων.